Κύριοι συνάδελφοι, χαίρομαι που είσαστε εδώ σήμερα, ειλικρινά. Λυπάμαι, αλλά δεν έχετε καταλάβει, κύριοι της αντιπολίτευσης, ότι φτάσαμε σε ένα συμβιβασμό με τους δανειστές. Ακριβώς γιατί πριν από αυτόν υπήρχαν άλλα δύο εγκληματικά μνημόνια και αυτά φέρανε το τρίτο. Δεν έχετε καταλάβει ότι τα μνημόνια σας εξαθλίωσαν την ελληνική κοινωνία. Μνημόνια που ισοπαίδωσαν τη μεσαία τάξη και φτώχυναν τον ελληνικό λαό. Μας κάνετε σήμερα κριτική για τη συμφωνία που φέραμε. Να σας θυμίσω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα σχεδόν κραυγάζατε και μας λέγατε να δεχθούμε ό,τι μας προσέφεραν οι δανειστές. Μας λέγατε να τα δώσουμε όλα, γη και είδωρ, ό,τι μας ζητούσαν, ό,τι απαιτούσε η Τρόικα, οι δανειστές, ο Σόιμπλε και οι άλλοι, αρκεί να φέρναμε μία συμφωνία. Αφού λοιπόν φέραμε τη συμφωνία, έρχεστε τώρα και με ψέματα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λέτε ότι είναι χειρότερη από τις προηγούμενες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι θα καταψηφίσετε πολλά από τα μέτρα. Μέτρα που πριν από λίγο καιρό τα βλέπατε ως λύτρωση για τη χώρα. Δηλαδή μία υποκρισία σε όλη της το μεγαλείο. Έχετε όμως αναρωτηθεί γιατί μας εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός, γιατί μας τίμησε με την ψήφο του, παρόλο που ήξερε τα δύσκολα μέτρα που έρχονται. Γιατί άραγε? Θα σας πω εγώ. Διότι εσείς εκπροσωπείτε το παλιό και το φθαρμένο και δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από τους πατρόνους σας. Λέτε επίσης ότι έχουμε την ευθύνη της συμφωνίας. Αυτό είναι αλήθεια. Την έχουμε. Θα πρέπει όμως να πείτε στον ελληνικό λαό ότι θα έχετε την ευθύνη για το 1,5 εκατομμύρια των ανέργων, τα συσίτια, τους μισθούς πείνας, τις εξαθλειωμένες συντάξεις, τα ξεπουλήματα, τις απολύσεις, τις λίστες φοροδιαφυγής και όλα τα φανερά και μη σκάνδαλα. Σκάνδαλα που σιγά σιγά το ένα πίσω από το άλλο βγαίνουν στην επιφάνεια. Έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Λοιπόν, έχετε την απόλυτη ευθύνη για τη διαπλοκή και τη διαφθορά που δημιουργήσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχετε την ευθύνη για την καταστροφή και τη χρεοκοπία της χώρας. Αυτή η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική σας. 4 εκλογικές αναμετρήσεις μαζί με το δημοψήφισμα και τις ευρωεκλογές και ακόμα να κατανοήσετε το μήνυμά του. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όπως και να το κάνουμε, ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε για άλλη μία φορά και είσαστε υποχρεωμένοι να σεβαστείτε την ετιμιγορία του. Τον Ιανουάριο του 2015 του είπαμε ότι θα δώσουμε τη μάχη στις Βρυξέλλες προκειμένου να ανατραπούν οι μνημονιακές πολιτικές. Ότι θα φτάσουμε στα άκρα, ότι θα συγκρουστούμε όλες τις αναχρονιστικές και εγκληματικές επιλογές του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού και το κάναμε. Δεν υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύθηκε σκληρά και ουσιαστικά. Πράγμα άλλωστε που μας το αναγνώρισε ο ελληνικός λαός. Πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό. Πετύχαμε την αλλαγή του κλίματος. Και μιλάω για αλλαγή, διότι πλέον οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν μπροστά τους μια νέα πραγματικότητα. Η Ελλάδα ξύπνησε, δεν λέει ναι σε όλα, αντιστέκεται και διεκδικεί. Δεν γνέφει καταφατικά σε οποιαδήποτε διαστροφική απέτηση, όπως ακριβώς κάνετε εσείς με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα για την ίδια μας την κοινωνία. Διεκδικήσαμε λοιπόν μια καλύτερη συμφωνία και την πετύχαμε. Όσα ψέματα και να πείτε, αυτό δεν αλλάζει. Είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Το χρέος πλέον, σημαντικότατο, έχει μπει για τα καλά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Χρέος που εσείς λέγατε ότι είναι βιώσιμο. Τα κόκκινα δάνεια επίσης, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ο πόλεμος ενάντια στη διαπλοκή και τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τα πλεονάσματα και άλλα πολλά είναι κατακτήσεις αυτής της κυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτή τη φορά είναι εφικτό να απαλλαγούμε σύντομα από την Επιτροπή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αλλαγή του κράτους και της οικονομίας. Αφήστε λοιπόν την τρικέζα, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και συνταχθείτε στην εθνική προσπάθεια. Στην προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού. Διαφορετικά θα παραμείνετε ξένο σώμα μέσα στην ίδια την κοινωνία. Και κάτι ακόμα. Ελπίζατε στη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και ποντάρατε στην αριστερή παρένθεση.
Όμως ο ελληνικός λαός σας διέψευσε. Δεν θέλει να τον κυβερνήσετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Καταλάβετε το επιτέλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Ούτε καν συμπλήρωσες το χρόνο σου. Ρεκόρ.